Θέσεις μάχης έλαβαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σχετικά με τις εισηγήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το κρατικό μισθολόγιο. Πάμε στο συνεργάτη μας για θέματα οικονομίας, Γιώργο Γεωργίου, να μας πει περισσότερα. Γιώργο. Καλησπέρα, Εμιλία. Όντως, θα είναι το θέμα που το οποίο θα μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες, καθώς η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προνοεί ανάμεσα σε άλλα την αναστολή της καταβολής της ΆΤΑΣ, την κατάργηση του 13ου μισθού και την παραχώρηση των προσαυξήσεων στον δημόσιο τομέα ανά διετία, αντί σε αιτήσια βάση όπως είναι σήμερα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει την κατάσταση πολύ λογιστικά και βλέπει ότι κινδυνεύουν τα δημόσια οικονομικά να εκτροχιαστούν, καθώς απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις τα επόμενα χρόνια, είτε πρόκειται για πράσινη ενέργεια, είτε για άλλα θέματα ψηφιοποίησης και εξυγχρονισμού, και βλέπουν πρόβλημα με το κρατικό μισθολόγιο, το οποίο παίρνει ένα πολύ μεγάλο μέρος του προπολογισμού κάθε χρόνο και είναι ανελαστικό. Επίσης, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια, και μιλάει την επαναφορά των περικοπών, οι οποίες έγιναν από το μνημόνιο και την αύξηση η οποία έχει δοθεί μέσα από την ΆΤΑ, βλέπουν να εκτοξεύεται το κρατικό μισθολόγιο και θέλουν να μπει ένα φρένο, έτσι ώστε να παραμείνουν υγιεί τα δημόσια οικονομικά. Αυτό το οποίο όμως αφορά την κυβέρνηση περισσότερο είναι να συνδεθεί το μισθολόγιο μαζί με την παραγωγικότητα. Θέλουν, αφού πληρώνουμε που πληρώνουμε αυτά τα λεφτά, να πιάνουν τόπο. Νομίζω ότι θα το χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση ως όπλο αυτή την έκθεση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έτσι ώστε να πετύχει εξυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας σε πρώτο στάδιο. Αυτός θα είναι ο στόχος, Εμιλία. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Σε χαιρετώ. Στα της υγείας.